Εκατοντάδες κόσμου και επισκέπτες κατέκλυσαν χθες Κυριακή το Βελβεντό, τρίτη και τελευταία ημέρα της 7ης και άκρος επιτυχημένης και φέτος γιορτής Ροδάκινου, η οποία προσέλκυσε αρκετό κόσμο για μία ακόμη χρονιά. Η κεντρική πλατεία, οι γύρω ταβέρνες και τα καταστήματα κυριολεκτικά πλημμύρισαν από επισκέπτες, οι οποίοι απόλαυσαν μία γνήσια βελβεντινή φιλοξενία καθώς και τους παραδοσιακούς μεζέδες της περιοχής. Την τιμητική του φυσικά είχε το ξακουστό Ροδάκινο Βελβεντού, το οποίο μοιράστηκε αφιδώς από τους διοργανωτές. Στα πλαίσια της γιορτής Ροδακίνου, σήμερα την τρίτη μέρα την Κυριακή, το τμήμα ενηλίκων του χορευτικού του Ομίλου Βελβεντού πραγματοποίησε μια εκδήλωση εδώ στην κεντρική πλατεία. Παρουσιάσαμε χορούς της περιοχής εδώ του Βελβεντού. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε και φέτος στη γιορτή Ροδακίνου, μας τίμησε με την παρουσία του κτλ. Η γιορτή φέτος έγινε με κάτω από λίγο διαφορετικές συνθήκες. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Συνεχίζουμε και να ξαναευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήρθε. Η γιορτή φέτος διοργανώθηκε από την Κοινωνία των Πολιτών του Βελβεντού, από τους δύο αγροτικούς συνεταιρισμούς, τον ΑΣΕΠΟΠ και τη Δήμητρα, τον συνεταιρισμό των γυναικών που έχουμε και φυσικά από πολλούς εθελοντές από όλη την Κοινωνία του Βελβεντού. Η τρίτη και τελευταία ημέρα της 7ης γιορτής Ροδάκινου περιελάμβανε την εμφάνιση χορευτικών συγκροτημάτων του τοπικού μορφωτικού ομίλου Βελβεντού, καθώς και άκρος παραδοσιακό γλέντι, το οποίο ακολούθησε, ενώ την ίδια ώρα στο φαράγγι του Σκεπασμένου διοργανώθηκε συναυλία με ροκ μουσική για την νεολαία της περιοχής και όχι μόνο.